Μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπο μου και μου θύσουμε τι καταβαίνω στην Τυλάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το λαιό σου ότι επισύλπησα. Τον όρισό μου κύριε τον υπορέσω με προσέγγιση την ψυχή μου. Έξω με το δεθρό μου κύριε πω σε κατέφυγαν δεν δέξω με το πλήρη θερμά σου ο Θεό μου. Το πνεύμα στο γαθόν οδηγεί σε μενική ευθεία. Έργεν το όνοματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψει την ψυχή μου και εν το ελέσχο να θρέψει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου κρύβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Πράγματι σήμερα 12 Μαΐου, παγκόσμια ημέρα των νοσηλευτών και νοσηλευτριών από το 1965 χαρακτηρίστηκε αυτή η ημέρα παγκόσμια για τους νοσηλευτές για να τιμήσουμε την πρωτοπόρο της νοσηλευτικής, την Βρετανοϊταλίδα Φλόρενς Νάιτιγκελ, η οποία ήταν στο το 1822 που γεννήθηκε, ήταν η πρωτοπόρος για τότε στην νοσηλευτική. Από αυτήν διδαχτήκαμε μετά το 65 αρκετά πράγματα και έτσι η σύγχρονη νοσηλευτική έχει γράψει ιστορία γιατί πατάει στα δικά της πατήματα της νοσηλευτικής. Έτσι αναδείχθηκε ο βασικός ρόλος από το, μετά το 1965 της νοσηλευτικής που πρέπει να έχει στο σύστημα υγείας και φέτος βλέπουμε ότι πραγματικά οι νοσηλευτές εν έτη 2021 βρίσκονται μέσα στην πανδημία. 15 μήνες παλεύουμε με τον COVID-SARS-CoV-2. Οι νοσηλευτές ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τη σπουδαιότητα του ρόλου τους που έχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βάζουν πάνω απ' όλα σε κίνδυνο την υγεία τους για να μπορούν να προσφέρουν αυτά που διδάχτηκαν προς τον συνάνθρωπό τους, ώστε να σταθεί όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βιώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κάθε φορά βέβαια το ίδιο πράγμα λέμε τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τα βαρέα και εμφυγίνα. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι? Τώρα θα ήθελα λίγο να αναδείξουμε το χειροκρότημα που εισπράξαμε από την Πολιτεία και από το Υπουργείο Υγείας να έρθει στην πραγματικότητα το χειροκρότημα, αυτό που εννοούν όλοι οι υγειονομικοί και ποιο είναι αυτό, να μας εντάξουν επιτέλους τα βαρέα και ενθυγεινά επαγγέλματα, να χαρακτηρίσουν το θάνατο των συναδέλφων μας. Δυστυχώς πολλοί συνάδελφοί μας έχουν πεθάνει και πάρα πολλοί έχουν νοσήσει, να χαρακτηριστεί ο θάνατος από κορονοϊό εργατικό ατύχημα, να γίνουν μονιμοποίηση όλων αυτών των έκτακτων νοσηλευτών που προσλήφθηκαν για να βοηθήσουν ώστε να σταθεί όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και επιτέλους να υπάρχει και αύξηση και στους μισθούς μας, δηλαδή να αναδειχθεί το επάγγελμά μας και να πληρώνεται πραγματικά όσο προσφέρει.